Καλημέρα κύριε Γκιώκα. Καλημέρα κύριε Χατζή και εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Τρέχετε τώρα? Είμαστε στην τελική ευθεία, οπότε δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις μέχρι τις 9 του Ιούνιου για να είναι πιο ισχυρό, πιο δυνατό το ΚΚΕ. Ωραία. Πάντως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται, σε όλες τουλάχιστον, ότι από τις προηγούμενες ευρωεκλογές κερδίζετε 3-4 ανάλογα τη δημοσκόπηση μονάδες. Ή κάνω λάθος? Ισχύει αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι και από την επαφή μας με τον κόσμο, έτσι, τις περιοδίες μας, τις επισκέψεις μας σε χώρους δουλειάς, σε γελάκες γειτονιές, τις συγκεντρώσεις μας. Όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο ουσιαστικά μόνο το ΚΚΕ κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Εισπράττουμε το μήνυμα ότι μπορεί το ΚΚΕ μετά και τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και μετά και τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, να έχει ακόμη μια μεγάλη άνοδο σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και νομίζουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και αποτυπώνεται και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στις δημοσκοπήσεις. Αποτυπώνεται η διάθεση ενός κόσμου να αποδοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα σε ποσοστό πάνω από 40%, αλλά και την πολιτική της κυβέρνησης σε ποσοστό 60%, και θεωρούμε ότι αυτό αντικειμενικά μπορεί να εκφραστεί, αυτή η αποδοκιμασία δηλαδή της πολιτικής που ζούμε καθημερινά, την οποία υλοποιεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όμως έχει τις αναφορές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η αποδοκιμασία μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΚΚΕ. Μάλιστα. Γιατί μόνο το κόμμα αυτό είναι που είναι ο συνεπής, ο μαχητικός, εδώ και χρόνια αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από την ίδρυσή της. Υπήρξε μια συζήτηση η οποία προέκυψε από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος ειδής στον παρόδο, όπως ξέρετε, μου παραχώρησε μια συνέντευξη αμέσως μετά μόλις γύρισε από τη Γερμανία και μου περιέγραψε και την κατάσταση στη Γερμανία, την οποία ορισμένοι θεωρούν ειδηλιακή, ενώ δεν είναι για τους εργαζόμενους. Δεν είναι ειδηλιακή κατάσταση σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής. Καθόλου ειδηλιακή δεν είναι. Κάποιοι εδώ νομίζουν ότι είναι, αλλά δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, να πάω στην δήλωση που έκανε για τον κύριο Κασελάκη, που ας πούμε δημιούργησε ένα ζήτημα υπό την έννοια, για τον Μπελογιάννη μιλάω, δημιούργησε ένα ζήτημα και είχε τα Χατιβούλα και Χαγιά νωρίτερα, που λέει δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας τώρα να αποκαλεί απατεωνίσκο και τη Χάρπαστο και τη Χοντιοκτάκο το πρόεδρο ενός αριστερού κόμματος, καταλάβατε. Με συγχωρείτε, πάντως όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες, δεν αναφέρομαι μόνο στις δηλώσεις του από το Μουσείο Μπελογιάννη, γιατί ξέρετε η δική μας κριτική δεν είναι ότι πήγε στο μουσείο. Το μουσείο υπάρχει, φτιάχτηκε και είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Και εγώ έχω πάει. Βεβαίως. Ναι. Και καλούμε και να καλούμε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα την νεολαία να επισκεφτεί το συγκεκριμένο μουσείο. Ακριβώς. Και ο καθένας, βεβαίως, το μουσείο αυτό, μια παρένθεση, δεν φτιάχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο κύριος Κασελάκης. Το μουσείο αυτό φτιάχτηκε όντως το 2017 με ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της Βουλής των Ελλήνων, και μάλιστα πάρα πολλά από τα εκθέματα του μουσείου προέρχονται από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ και βρίσκονται σήμερα στο μουσείο που παρουσιάζουν τη ζωή και τη δράση του Μπελογιάννη. Αυτό απλά πληροφοριακά, γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Η δική μας κριτική ήταν για τις δηλώσεις όμως του κυρίου Κασελάκη και τις προσπάθειάς του, και εδώ είναι που κανένας δεν έχει το δικαίωμα αυτό να το κάνει, να εμφανίζει τον Μπελογιάννη που είχε συγκεκριμένη ιδεολογία, συγκεκριμένη δράση, με τον τρόπο που απλά βολεύει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή η ιστορική παραχάραξη, αυτός ο ιστορικός αναθεωρητισμός, να εμφανίζει στον Μπελογιάννη περίπου ως έναν αστό πολιτικό. Ο Μπελογιάννης ποτέ δεν είπε, πολέμησε και πολέμησε στην κυριολεξία με το όπλο στο χέρι τις ιερές συμμαχίες που αναφέρθηκε ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Μπελογιάννης πίστευε στον πάλευε για τον σοσιαλισμό. Κομμουνιστής ήταν, τι είπε. Λοιπόν, ο Μπελογιάννης πάλευε για να έρθει ο λαός στην εξουσία και όχι για να κάτσει σε κυβερνητικές καρέκλες. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο όλη αυτή η αλήγηση στην εξουσία. Επειδή να είχαν άλλου είδους διαδρομή, αν αποκήρυσαν τις ιδέες του. Ένα λεπτό. Επειδή επικαλείστε και την ιστορία και η μνήμη και η δική μου και άλλων ανθρώπων, αλλά και τα διαβάσματά μας, ανατρέχουν σε αυτή την ιστορία με τον Μπελογιάννη, όπου και το ΚΚΕ έκανε λάθη τότε με την υπόθεση του Πλουμπίδη, τον οποίο στην 8η Ολομέλεια του 58 τον αποκατέστησε. Κύριε Θέλω Χατή, να πω και εσείς έχετε κάνει λάθη. Δεν είσαστε αλάνθαστοι κι εσείς.
και το ΚΚΕ μελετά και την ιστορία του. Μελετά και την ιστορία του, και μάλιστα σας παραπέμπω και στους τόμους και στα δοκίμια ιστορίας τα οποία έχουμε εκδώσει, που κάνουμε και την αυτοκριτική μας σε πάρα πολλά ζητήματα. Όμως είναι άλλο ζήτημα αυτό. Είναι άλλο ζήτημα αυτό και είναι άλλο πράγμα πώς παρουσιάζεται ο Μπελογιάννης σήμερα από τον κύριο Κασελάκη, μόνο και μόνο για να τον χωρέσουν στα μέτρα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε. Όχι, δεν αυτό έχει καμία σχέση. Αυτή είναι η δική μας κριτική. Μα δεν... Αυτό είναι ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός στον οποίο αναφέρθηκε ο γραμματέας. Δεν μπορεί να έχει σχέση ο Νίκος Μπελογιάννης. Δεν μπορεί να έχει σχέση με πολιτικές σήμερα κομμάτων πέρα του ΚΚΕ. Δεν γίνεται. Γιατί ήταν κομμουνιστής ο άνθρωπος. Και φυσικά η αναφορά του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα. Η αναφορά του Γενικού Γραμματέα δεν αφορούσε μόνο τις δηλώσεις από το Μουσείο Νίκος Μπελογιάννης του κ. Κασελάκη. Αναφέρεται για παράδειγμα και τις στάσεις στο ζήτημα της Παλαιστίνης. Είναι ένα κόμμα το οποίο ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο πριν λίγους μήνες για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Και μάλιστα αυτό το δίθεν δικαίωμα χρησιμοποιείται σήμερα ως πρόσχημα για να πραγματοποιείται αυτή η γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Ο κ. Κασελάκης, κ. Χατζή, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε κανονίσει συνάντηση με το πιο ακραίο εβραϊκό λόμπι. Ναι. Και το ξεκανόνισε, ανέβαλε τη συγκεκριμένη, ή ακύρωσε τη συγκεκριμένη συνάντηση μετά την κατακραυγή που υπήρξε. Ναι, καταλαβαίνω. Το κόμμα του κυρίου Κασελάκη από το 2015, που υπήρχε ομόφωνη απόφαση της Βουλής, για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, λοιπόν, δεν εφάρμοσε ποτέ, μα ποτέ, τη συγκεκριμένη απόφαση. Και έρχεται σήμερα προεκλογικά για να παρουσιάσει το δράμα του Παλαιστινιακού λαού ως προεκλογικό ντεκόρ. Με συγχωρείτε, αυτό είναι και πολιτικός τυχοδιοκτισμός και υποκρισία και απάτη. Άρα οι χαρακτηρισμοί αυτοί που απέδωσε ο Γενικός Γραμματέας είναι πολύ εύστοχοι σε σχέση με την πολιτική και την τακτική. Απλά για να πούμε το στραβού το δίκαιο και να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η τακτική αυτή δεν είναι μια εφεύρεση του κυρίου Κασελάκη. Απλά ο κύριος Κασελάκης την έχει απογειώσει και είναι και μια. Και την κάνει και λίγο άγαρμα, γιατί έχει και άγνοια σε ορισμένα στοιχειώδη ζητήματα. Ήταν μια τακτική που την εφάρμοσε και όλος ΣΥΡΙΖΑ, και αυτοί που μείνανε και αυτοί που φύγανε. Αυτή η υποκρισία, η προσπάθεια της ιστορικής παραχάραξης, το να πατάω σε δύο βάρκες, την οποία εμείς πάρα πολλές φορές και είχαμε καταγγείλει. Αγνοείται ότι το συγκεκριμένο κόμμα, επειδή προέρχεται από άλλη μήτρα, από το ΚΚΕ εσωτερικό, όπως θυμάστε, είναι ένα κόμμα το οποίο βαδίζει σε άλλα μονοπάτια του αναθεωρητισμού, του ευρωσοσιαλισμού, Μπελγκουέρ, Μισελ Καροντί και άλλα τέτοια. Ωραία, δεν μπορεί να ανατρέξει. Δεν είναι σαν και εσάς, δηλαδή, θέλω να πω. Δεν είναι σαν το δικό σας κόμμα. Μην μπερδευτούμε τώρα. Μπορεί λοιπόν η ηγεσία, οι ηγεσίες των συγκεκριμένων κομμάτων να κάνουν αναφορά, αν θέλουν να μιλήσουν για ιστορικές προσωπικότητες κτλ., να κάνουν αναφορά σε όλους αυτούς. Και ας αφήσουν τον Μπελογιάννη και την προσπάθεια να τον χωρέσουν στα μέτρα τους. Αν και να σας πω, ο κ. Κασελάκης, αν έπρεπε να αναφερθεί σε κάποια προσωπικότητα του παρελθόντος, μάλλον θα έπρεπε να αναφερθεί σε κάποιον παπάγου ή σε κάποιον βουλευτή ή στέλεχος της ΕΡΕ, γιατί αυτά περί ιερών αμυντικών συμμαχιών του ΝΑΤΟ, αυτοί τα λέγανε τη δεκαετία του 50 και του 60. Ναι, έτσι. Αυτοί τα λέγανε. Η ΕΔΑ, για παράδειγμα, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ, μιλάγε για το Λάκκο των Λεόντων, για τους λαούς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο, για την καλοσύνη που είχατε να τα πούμε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.